μια δεσμεύση από τον Αγροτικό Σύλλογο Νάουσας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο 0 από ό,τι θα έλεγα, γιατί η κυβέρνηση είναι αδιάλακτη. Ζητάμε να πάρει πίσω το φορολογικό, το άδικο αυτό φορολογικό, και να κάτσουμε μαζί με όλους τους αγρότες και να βρούμε μια λύση σε μια λογική φορολόγηση που θέλουμε. Έχουμε εδώ στο Μακεδονία Στράκη σήμερα από όλη την Κεντρική Μακεδονία να επιδώσουμε ένα ψήφισμα στον Υπουργό που ζητάμε όλα αυτά που σας είπα. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τις κινητοποίησεις μας. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε η ελπίδα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος κλάδος που να μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την απάνθρωπη κυβέρνηση. Έτσι, 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 έτ